Με τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο θα τιμωρήσει ο Δήμος Βόλου τον εργολάβο που κλάδεψε τα δέντρα στον περίβολο της Λαγαναγοράς και στην συνέχεια πέταξε τα κλαδιά στην όχθη του Ξηριά, σε ένα σημείο που κατά το παρελθόν ο χήμαρος ξεχύλισε και προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές. Η ενέργεια του εργολάβου να κλαδέψει τη δεντροστοιχεία των ευκάλυπτων στη Λαγαναγορά και να πετάξει στη συνέχεια τα κλαδιά και τα κλονάρια μέσα στο χήμαρο και μάλιστα πίσω ακριβώς από τους ειδικούς άκους αντιπλημμυρικής προστασίας, εξόργησε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Βόλου που κίνησε γη και ουρανό για τον εντοπισμό του, ενώ προανήγγειλε την επιβολή χρηματικού προστίμου. Ήδη έχω δώσει εντολή κάποιος από το Πράσινο, κάποιος υπάλληλος να πάει να ελέγξει, να δούμε ποιος είναι αυτός ο εργολάβος και να ξέρετε ότι θα τιμωρηθεί, διότι αυτές οι ενέργειες οι οποίες έχει κάνει και οι ενέργειες οι οποίες γίνανε να πετάξει τα κλαδιά μέσα στο χήμαρο είναι παράνομες και θα πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθούν. Εγώ θέλω να πω ότι ο εργολάβος με την ενέργειά του αυτή θα τιμωρηθεί όπως προβλέπεται από τον κανονισμό καθαριότητας και από το Δήμο Βόλου. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία του στο τμήμα πολιτικής προστασίας της πρώην Νομαρχίας Μαγνησίας την επικινδυνότητα του χυμάρου στο συγκεκριμένο σημείο και ξεκαθάρισε ότι η τιμωρία του εργολάβου θα είναι παραδειγματική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες τις ευθύνες που έχουν απέναντι στη φύση. Λοιπόν, κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά, θα επιβάλλεται ο νόμος. Ο νόμος είναι αυτός. Θα τιμωρηθούν με το πρόστιμο που προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της καθαριότητας. Με τα κλαδιά τι θα γίνει? Με τα κλαδιά θα πείσουμε τον πολίτη, τον εργολάβο, να πάει να τα μαζέψει.